Μέχρι στιγμής, γιατί οι έλεγχοι συνεχίζονται. Καταρχήν, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Στείνει κάποιος μια εταιρεία, η οποία για να λειτουργήσει χρειάζεται 20 άτομα προσωπικό. Δηλώνει στο ΙΚΑ τα 2 άτομα προσωπικό, τους υπόλοιπους 18 τους ασφαλίζει σε μια εικονική εταιρεία με εικονικό αφημί και εικονικούς αριθμούς μητρώου. Αυτό λοιπόν το πράγμα δούλευε μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε από τους ελέγχους του ΙΚΑ. Αυτό το μεγάλο λοιπόν κόλπο με τις εικονικές ασφαλείς σε βάρος του ΙΚΑ και του ελληνικού δημοσίου αποκάλυψε η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας όταν στα χέρια της πήγε ο φάκελος του ΙΚΑ. Στην απάτη εμπλέκονται 18 άτομα, κατηγορούνται κατά περίπτωση ο καθένας είτε για απάτη κατά επάγγελμα, για πλαστογραφία, για παράβαση φορολογικής νομοθεσίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί καταγραστών του δημοσίου. Είχε στηθεί λοιπόν ειδικός μηχανισμός και ιδιαίτερα τεχνάσματα για εικονικές ασφαλείς των εργαζομένων. Συνδετικός κρίκος Λίνα ήταν ένας Έλληνας λογιστής. Η ζημιά μέχρι στιγμής είναι 15 εκατομμύρια. Το ΙΚΑ αποκάλυψε την απάτη και μέσα από τους ελέγχους που έγινε στις περιοδικές δηλώσεις του προσωπικού. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι αυτοί ασφαλίζονταν παράνομα ή απασχολούνταν σε άλλους εργοδότες ή δεν δούλευαν καθόλου. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρώτον, δεν καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές. Έστειλαν τις εικονικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταβιβάζονταν σε αχυράνθρωπους. Τι σημαίνει εικονική επιχείρηση? Κάποιες από αυτές ήταν σε πτώχευση, άρα χρησιμοποιούσαν ψεύτικα αφημί για την επιχείρηση. Και όταν ο έλεγχος τους έπιανε, μεταβιβάζονταν όλο το πακέτο σαν ρουλεμάν σε μια άλλη εικονική εταιρεία, μέσα από ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλοεπικάλυψης. Οι πέντε εταιρείες λοιπόν αυτές δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου ξυλίας, ειδών υγιεινής, ενδυμάτων και καλλιντικών. Ενώ οι εικονικοί εργαζόμενοι δούλευαν με μαύρα σε άλλες εταιρείες, κυρίως σε εταιρείες καθαρισμού και σε γυμναστήρια. Πρέπει να επισημάνουμε εδώ κλείνοντας ότι ελέγχονται άλλες 10 τέτοιες περιπτώσεις από το ΙΚΑ. Μάλιστα.